Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τανούλη. Συγχαρητήρια για την νίκη. Πες μου πόσο σημαντικό ήταν για σας να πάρετε αυτό το αποτέλεσμα μετά τον τρόπο που χάσατε από την Μπασκόνια. Σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για μας. Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε μια ομάδα που τρέφεται με νίκες. Οπότε κάθε εβδομάδα εμείς έχουμε το ότι πρέπει να νικάμε. Παίζαμε αντίπαλοι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Προμηθέας, όπου και ο οργανισμός του Προμηθέα και ο κόσμος Παπαθεοδόρου έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά, έχουν τρομερό σερί και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Οπότε για μας ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Καταφέραμε στο τέλος να πάρουμε την νίκη και όπως κάθε νίκη για μας είναι πολύ σημαντική. Μπορείς να μου πεις πώς είναι να είσαι πίσω από ένα τόσο τρομερό δίδυμο στην Ευρωλίγκα, από τον Μους Φάλ και από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ? Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί παίχτες. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να είσαι πίσω από αυτούς και να κερδίζεις πράγματα και από τους δύο? Είναι ευλογία. Είναι ευλογία να είσαι πίσω από τον Νίκολα και από τον Μους. Είναι σαν να παίζεις 365 μέρες στον χρόνο αγώνα. Στην προπόνηση, δηλαδή δεν υπάρχει προπόνηση χαλαρή κλπ. Για μένα τον αντιμετωπίζω κάθε μέρα στην προπόνηση. Είναι ο καλύτερος αγώνας που θεωρώ πως μπορώ να παίξω. Οπότε κάθε μέρα κερδίζω πάρα πολλά πράγματα μόνο και μόνο από το να είμαι αντιμέτωπος στην προπόνηση. Πριν τρεις μέρες μίλησα με τον πρώην προπονητή σου, τον Μάκη Γιατρά, και μου είπε τα καλύτερα για σένα. Μου είπε ότι σε πιστεύει πάρα πολύ και ότι έχεις τρομερό work ethic. Θες να μου πεις 2-3 λόγια αυτόν και πόσο σημαντικό είναι να κάνεις και εκείνον περήφανο? Εντάξει, ο κόουτς Μάκης είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος και στην καριέρα μου και στη ζωή μου. Είναι ο άνθρωπος που με πήρε από τη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν 17 χρονών και με πήγε στον Προμηθέα. Είναι ο άνθρωπος που μου έδωσε το βήμα να παίξω πρώτα απ' όλα στην Α1, στο Eurocup. Κάθε μέρα ήταν εκεί για μένα. Με στήριξε πολλές φορές στα λάθη μου. Πολλές φορές σε στιγμές που άλλοι δεν θα το κάνανε, αυτό ήταν εκεί να με στηρίξει. Στην εθνική ομάδα με βοήθησε και του χρωστάω πάρα πολλά. Και το να λέει καλά πράγματα για μένα είναι μεγάλη ανταμοιβή. Να κλείσουμε λίγο με τον απόψινο αντίπαλο, ο οποίος φαίνεται ότι δίνει ευκαιρίες στα μικρά παιδιά. Σήμερα είδαμε ένα 17χρονο παιδί, τον Μπρέκα, να παίζει. Τώρα που εσύ είσαι μεγαλύτερος από εκείνον, έχεις συμβουλή που θα ήθελες να του δώσεις? Εντάξει, συμβουλή δεν έχω, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση να δίνω συμβουλές. Είμαι 21 χρονών και εγώ τα βήματά μου κάνω και εγώ τα λάθη μου θα κάνω, θα μάθω από αυτά. Το μόνο που θέλω να το ευχηθώ είναι υγεία, τύχη. Διαχρονικά είναι ο Προμηθέας μια ομάδα που βγάζει νέους παίχτες. Έχει βγάλει αρκετούς παίχτες, δίνει το βήμα σε νέα παιδιά σαν και εμάς να παίξουμε. Οπότε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, δουλεύει με ένα πολύ καλό προπονητή όπως ο κόουτς ο Ηλίας, ο Παπαθεοδόρου. Οπότε το ξέρω, ήμασταν συμπαίχτες στον Προμηθέα. Είναι από τα καλύτερα παιδιά που ξέρω και έχει τρομερές δυνατότητες. Ελπίζω να έχει υγεία και να του έρθουν όλα στην καριέρα του όπως θέλει και επιθυμεί. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.